Δεν θα αναλύσω τώρα τους λόγους για τους οποίους αναγκαστήκαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με έναν εξαιρετικό επίσης προπονητή, τον κύριο Πάους. It's not the time to analyze now the reasons that we had to terminate the contract with an excellent coach like Mr. Paus. Ο οποίος πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ μαζί με τον κύριο Φιντάνη να κερδίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Which Mr. Paus helped us really in a high level with along with Mr. Fidanis to win and have the necessary results in order to stay in the league. Αλλά τόσο οι κακές εμφανίσεις μας στα παιχνίδια που δώσαμε μέχρι τώρα. But from one hand, the bad image of the squad for the games, the official games that we had until now. Με εξαίρεση το δεύτερο ημίχρονο με τον Ατρόμητο που είχαμε μια υποφερτή αγωνιστική συμπεριφορά. Με τον Αστέρα Τρίπολης, ναι. With the exception the game, the second half of the game with Astera Tripolis, where we had a normal performance, we could say. Σε συνδυασμό με τα τραγικά αποτελέσματα. In a combination with the extremely bad results. Και ειδικά με την τραγική εμφάνιση που είχαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. And especially with this extremely bad performance and appearance that we had against ΑΕΚ. Αλλά και με τα προβλήματα που υπήρχαν στα αποδυτήρια. And with the problems that we had in the locker room. Μεταξύ παιχτών και προπονητού. Between players and the coach. Μας ανάγκασαν να κάνουμε τόσο γρήγορα αυτή την αλλαγή. They forced us, all these issues forced us to have this change immediately, so quickly. Για την οποία δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. And for this change, we are not happy at all. Δεν θα πω περισσότερα, αλλά θα σας παρουσιάσω απλώς έναν, θα τον ονομάζω κανονικό προπονητή. I don't have many words to say, but I will present you now, how can I say it, a normal coach. Με την εξής έννοια κανονικό προπονητή. By the meaning that he is a normal coach. Δεν είναι ούτε ένας ταλαντούχος που ξεκινάει τώρα την καριέρα του. He's not a talented coach that now starts his career. Δεν είναι ούτε ο Μουρίνιο ή ο Γκουαρδιόλα. He's neither Mourinho nor Guardiola. Αλλά στη χώρα του. But in his country. Έχει επιλεγεί να προπονήσει. Και έχει σημασία ο χρόνος που επιλέγει. Ορισμένες από τις καλύτερες ομάδες. Αυτή η δουλειά του ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα, ώστε στην επιλογή που είχα τη δυνατότητα να κάνω μέσα από τουλάχιστον 20 προτάσεις προπονητών, γιατί το κινητό μου και αυτή τη στιγμή που ξεκινήσαμε την συνέντευξη τύπου, μου ήρθαν δύο προτάσεις, ενός Κροάτου και ενός Ιταλού προπονητού, και θα σας δείξω μετά, γιατί είναι ενδιαφέροντα, τα στοιχεία αυτών των προπονητών. Μου έχουν στείλει προτάσεις για τον προπονητή, τον προηγούμενο της Τσεχίας, ο οποίος ήταν προπονητής όταν η Ελλάδα κέρδισε το ευρωπαϊκό κύπελο για 4 χρόνια, για τον προπονητή της Εθνικής Αυστραλίας, τον Ντιμπιάτζη. Πολύ ενδιαφέροντες προπονητές. Πολύ ενδιαφέροντες προπονητές από τη Σερβία, όπως παλιοί προπονητές του Ερθρού Αστέρα, της Παρτιζάν, της Βοηβοντίνα, προπονητές από το Μαυροβούνιο, προπονητές από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία. Πολύ σημαντικά ονόματα. Όμως, μετά από πολύ ωριμή σκέψη, αλλά και την πίεση των ημερών να έχουμε ένα κανονικό προπονητή στην ομάδα μας, λόγω του ότι έχουμε τις επόμενες 5 μέρες, μάλλον 6 μέρες, παιχνίδια με τον Ατρόμητο εδώ και με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, πήρα την απόφαση και επέλεξα τον κύριο Ματάισεν, τον οποίο σας τον παρουσιάζω. Το πιο σημαντικό πράγμα, λέει, είναι ότι αν έρχεσαι σε ένα κλαμπ, να αισθάνεσαι ότι σε θέλουν. I know I was here before in Greece. I know this is a president with a big character. Το ξέρει, λέει, γιατί υπήρξε και πριν στην Ελλάδα. Ξέρει ότι ο πρόεδρος έχει ένα μεγάλο ισχυρό ταπεραμέντο, χαρακτήρα. I think they say the same of me. That's why it took us some conversation to persuade to find a solution. Το ίδιο λένε και για τον ίδιο, γι' αυτό λέει και τους πήρε, λέει, και λίγο χρόνο για να το συζητήσουν και να αλληλοπιστούν. But from this moment on, it's full power, 100%, as quick as possible.
look into the squad, look into the team, look into the players and start working. Και από αυτή τη στιγμή και πλέον εστιάζει 100% και δίνει το είναι του στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές και να αρχίσουμε να προχωράμε μπροστά. Start working και να δουλεύουμε, συγγνώμη, άκουσα εγώ.